Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μια φίλη μου έστειλε το ακόλουθο μήνυμα. Σκέφτηκα να το κάνω, να μην το κάνω, επειδή δεν το κατέχω το θέμα. Διάβασα λίγο, για να είμαι ειλικρινής, και το κάνω, και όποιον πάρει η πολυσυντροφικότητα, όχι όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, γράφει φίλη, αγαπημένη μου Θέκλα. Είμαι μια γυναίκα 54 χρονών και ο σύντροφός μου 50. Πριν 5 χρόνια, τότε που άρχισε η σχέση μας, μου έμαθε για την πολυσυντροφικότητα. Πήγαμε σε κάποιες συναντήσεις μιας τέτοιας ομάδας και εκεί είδα μια άλλη οπτική των σχέσεων. Ξέρω ότι εσύ, όπως και ο περισσότερος κόσμος, είστε υπέρ της μονογαμικότητας. Αλλά θα ήθελα να διαβάσεις αυτό που θα σου στείλω και αν θέλεις να το σχολιάσεις σε μελλοντικό σου βίντεο. Μπορεί να μην συμφωνώ με όλες σου τις απόψεις, αλλά να ξέρεις, σε εκτιμώ βαθύτατα σαν προσωπικότητα. Ευχαριστώ. Αυτός ο αυθορμητισμός σου είναι που σε κάνει προσιτή και έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο. Και πάω να διαβάσω το άρθρο που μου έστειλε, το οποίο είναι από την ιστοσελίδα polyamory.gr, που προφανώς είναι μια ιστοσελίδα στην οποία αναρτούνται άρθρα για την πολυσυντροφικότητα, που στα αγγλικά ονομάζεται polyamory. Δεν είναι η πολυγαμικότητα, πολυσυντροφικότητα. Και λέει ότι αυτό το άρθρο, το οποίο είναι μεταφρασμένο στην ιστοσελίδα στα ελληνικά, είναι γραμμένο από τη Λόρα Κάτσερε, μια φεμινίστρια ακτιβίστρια, συνεργάτηδα του Everyday Feminism και Yogi, που ζει στη ΣΥΠΑ. Η μετάφραση του άρθρου έγινε από τον blog και έχει και την πηγή του αυθεντικού άρθρου, που λέει everydayfeminism.com 2013 10 myths and facts of polyamory. Λοιπόν, το διαβάζω το άρθρο για να το σχολιάσουμε. Πολυσυντροφικότητα. Μύθοι και αλήθειες. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το μονογαμικό ζευγάρωμα είναι ο κανόνας. Διδασκόμαστε να επιθυμούμε και να ψάχνουμε ένα άλλο πρόσωπο, δηλαδή την αδελφή ψυχή μας εντός εισαγωγικών, τον ένα που θα μας κάνει ολοκληρωμένους και ευτυχισμένους. Και υποτίθεται ότι όταν βρούμε αυτό το άτομο δεν θα έχουμε πλέον επιθυμίες για άλλους. Αυτό το είδος σκέψης είναι η Ποντίν Σπέιτ, αποκαλεί ο μύθος του ρομάντζου. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Ντίν Σπέιτ, κάποιος θεωρητικός προφανώς, ο οποίος μιλάει υπέρ της πολυσυντροφικότητας. Έμαθα και αυτό σήμερα, το polyamorous, που το ήξερα στα αγγλικά, η polyamory, μεταφράζει στα ελληνικά πολυσυντροφικότητα. Το ετεροφιλόφιλο μονογαμικό ρομάντζο που όλες οι γυναίκες θα πρέπει φυσικά να επιθυμούν. Επειδή θυμίζω ότι είναι φεμινίστρια η κοπέλα που γράφει αυτό το άρθρο. Γι' αυτό μιλάει ειδικά για τις γυναίκες. Επειδή είμαστε κοινωνικοποιημένοι σε μια κουλτούρα που μας διδάσκει ότι η μονογαμία είναι σωστή και φυσική, η μονογαμία είναι συχνά όχι μια συνειδητή επιλογή για τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο ο ορισμός για το πώς να κάνουμε σχέσεις. Αλλά όπως ακριβώς οι άνθρωποι έχουν αμφισβητήσει τη δομική και πολιτισμική ετεροκανονικότητα. Ετεροκανονικότητα σημαίνει οι άνδρες να ζευγαρώνουν με γυναίκες, οι γυναίκες να ζευγαρώνουν με άνδρες. Αυτό σημαίνει ετεροκανονικότητα. Πολλοί άνθρωποι έρχονται να αμφισβητήσουν τη μονογαμία ως φυσική και εξερευνούν το άνοιγμα των σχέσεων τους στην πολυσυντροφικότητα. Συχνά περιγραφόμενοι ως συνενετική και υπεύθυνη μη μονογαμία. Είναι consensual non-monogamy. Η πολυσυντροφικότητα μπορεί να χαρακτηρίσει οποιονδήποτε εμπλέκεται σε ερωτικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους με έναν τρόπο που να είναι συνενετικός και γνωστός σε όλες τις σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η απιστία σε έναν σύντροφο δεν λογίζεται ως πολυσυντροφικότητα. Γιατί στην απιστία δεν λες, αγάπη μου, θα πάω με την Τασούλα σήμερα και θα είναι η νέα μου σύντροφος που θα είμαστε πολυσυντροφικοί μαζί. Ακόμη και στην πολυσυντροφικότητα, αν πας με κάποιον άλλον, χωρίς να ενημερώσεις το πολυσυντροφικό σου τέρι, πάλι απατάς. Αν κατάλαβα καλά όσα διαβάζω, αυτοί οι ορισμοί είναι ευρείς και οι πολυσυντροφικές σχέσεις εμφανίζονται σε όλα τα διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν κύριο σύντροφο ενώ εξακολουθούν να ασκούν άλλες σχέσεις, σεξουαλικές, ερωτικές ή άλλες. Ενώ άλλοι μπορούν να έχουν πολλαπλές σχέσεις, τις οποίες όλοι είναι ίσοι. Κάποιοι βρίσκονται σε τριαδικές ή τετραδικές σχέσεις. Οι τρόποι οργάνωσης των σχέσεων είναι ατελείωτοι και το ίδιο ισχύει και για τους μύθους γύρω από αυτό.
Και πάμε τώρα να διαβάσουμε στο άρθρο μου στη Λευχίλη τους μύθους γύρω από την πολυσυντροφικότητα. Μύθος 1. Με το σωστό σύντροφο χρειάζεσαι μόνο ένα άτομο. Αυτός ο μύθος μπορεί επίσης να ακούγεται αρκετά και ως οι πολυσυντροφικές σχέσεις δεν είναι πραγματικές σχέσεις. Διδασκόμαστε από ταινίες, μουσική, τους γονείς μας, φίλους και νόμους για το γάμο, σε τι είδους σχέση υποτίθεται ότι πρέπει να μετέχουμε και πώς μια πραγματική σχέση μοιάζει. Μια διαδική, συνήθως ετεροφιλοφιλική, μονογαμική σχέση. Και η βασική ιδέα είναι ότι όταν βρεις το ένα κατάλληλο άτομο, θα καλυφθούν όλες σου οι ανάγκες και επομένως δεν θα επιθυμείς οποιοδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει αληθινός έρωτας, λένε. Αν οι επιθυμίες σου δεν ταιριάζουν με αυτό το ιδανικό, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Αλλά υπάρχει πραγματικά κάτι λάθος με το να μην βρίσκεις τον εαυτό σου απόλυτα ικανοποιημένο από ένα σύντροφο? Μπορούμε ποτέ να έχουμε αληθινά ικανοποιημένες όλες τις συναισθηματικές και σωματικές μας ανάγκες από ένα άτομο? Είναι πραγματικά δίκαιο να το αναμένουμε αυτό από κάποιον άλλον? Και εγώ θα απαντήσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι διαφωνώ με την άποψη ότι ο πραγματικός έρωτας έρχεται να καλύψει όλες σου τις ανάγκες. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Εγώ έχω την άποψη ότι όλες μας τις ανάγκες οφείλουμε να τις καλύπτουμε εμείς ήδη στον εαυτό μας. Και ο αληθινός έρωτας είναι αυτός που θα καλύψει τις επιθυμίες μας και θα συναντήσει τις επιθυμίες μας, όχι τις ανάγκες μας. Συνεχίζω διαβάζοντας το άρθρο. Το να αναποθέτεις αυτές τις αδικαιολόγητα ψηλές προσδοκίες πάνω σε ένα πρόσωπο μπορεί συχνά να οδηγήσει στο τέλος μια σχέση. Συμφωνώ με αυτό. Αν περιμένουμε από τον σύντροφο μας ή τη σύντροφο μας να μας κάνει ευτυχισμένους, αυτό θα κάνει ζημιά στη σχέση μας. Όταν μένουμε με την αίσθηση ότι κάτι μας λείπει, μπορούμε να το σκάσουμε για να βρούμε το άτομο που μπορεί να ικανοποιήσει όλες μας τις προσδοκίες και επιθυμίες, μόνο για να ανακαλύψουμε την ίδια κατάσταση να δημιουργείται ξανά και ξανά. Δηλαδή, πολύ ο τρόπος που περιγράφει τη μονογαμικότητα αυτή, η κυρία που γράφει το άρθρο, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι, σκοτεινός, μουντός, ότι σίγουρα δεν θα σε ικανοποιήσει κανείς, θα παρατήσεις τον ένα για να σε ικανοποιήσει ο άλλος δεν θα σε ικανοποιήσει και θα βρίσκεις ποτέ την άκρη. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί της ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Μόνο εμείς μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. Και ενώ πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ότι η δημιουργία ενός ολόκληρου δικτύου υποστήριξης που περιλαμβάνει την οικογένεια και τους φίλους είναι αρκετή για να μετριάσει την πίεση αυτή, πολλοί άλλοι έχουν βρει ανακούφιση από την προσδοκία στην πολυσυντροφικότητα. Όχι μόνο από την υποχρέωση να βρεις τα πάντα σε ένα άτομο, αλλά και ανακούφιση από την υποχρέωση να είναι τα πάντα για τον σύντροφό τους. Και σου λέει αυτή εδώ πέρα ότι κάποιοι λένε, αφού δεν μπορεί να είναι τα πάντα για μένα ο άνδρας μου ή η γυναίκα μου, θα πάω να τα φτιάξω και με άλλους στα πλαίσια της πολυσυντροφικότητας, δηλαδή όλοι θα τα φτιάχνουμε και με άλλους και θα το γνωρίζουμε και δεν θα είναι απάτη αυτό. Και έτσι δεν θα χώνεται και ο σύντροφός μου πώς να με ικανοποιήσει και δεν θα χώνουμε και εγώ πώς να τον ικανοποιήσω. Δεν μπορείς να είσαι τα πάντα για ένα άτομο και αυτό είναι εντάξει, συμφωνώ εγώ με αυτό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι. Έχω ανακαλύψει, όπως έχουν και πολλοί άλλοι, ότι όταν η πίεση να είσαι τα πάντα φεύγει, τότε υπάρχει περισσότερος χώρος για μένα ώστε να είμαι απλά εγώ. Η απάντηση που έχω να δώσω σε αυτό το πρώτο επιχείρημα, ότι πιστεύουμε ότι με τον σωστό σύντροφο χρειαζόμαστε μόνο ένα άτομο, εγώ διαφωνώ με αυτή την πίστη ότι χρειαζόμαστε έναν άλλο άνθρωπο ή πολλούς άλλους ανθρώπους να μας κάνουν καλά. Μόνοι μας θα κάνουμε τον εαυτό μας καλά και μετά θα μπορούμε να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους. Δεν κάνουμε σχέσεις για να γίνουμε καλά. Μύθος 2. Η πολυσυντροφικότητα σημαίνει ότι αγαπάς τον σύντροφό σου λιγότερο. Πολλοί πολυσυντροφικοί άνθρωποι βρίσκονται συνεχώς να καταπολεμούν τον πολιτισμικό μύθο ότι το να έχεις σεξουαλικά ή και ερωτικά αισθήματα για πάνω από ένα άτομα σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον σύντροφό σου. Αυτό απλά δεν ισχύει και αυτή η υπόθεση έχει κοστίσει σε πολλούς ανθρώπους πολλή ευτυχία. Πώς τη μετρούμε αυτή την πολλή ευτυχία που έχει κοστίσει σε πολλούς ανθρώπους αυτή η υπόθεση? Δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε. Όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε και το άλλο που λέει ότι οι άνθρωποι περιμένουν ότι ένας άνθρωπος θα τους κάνει καλά, οπότε αν περιμένουν από έναν άνθρωπο θα απογοητευτούν και θα πάνε όλα χάλια, ενώ αν συνδυάσουν πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα στα πλαίσια της πολυσυντροφικότητας, δεν είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Σίγουρα σας έχει συμβεί. Έλκεστε από κάποιον άλλο και ο σύντροφος σας το καταλαβαίνει. Πληγώνονται από αυτό σκεπτόμενο ότι δεν τους αγαπάτε,
Αλλά τις περισσότερες φορές αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με τους συντρόφους σας ή τα αισθήματα σας για αυτούς. Το να είσαι ερωτευμένος με κάποιον δεν σημαίνει ότι είσαι ανίκανος να ερωτευθείς ή τουλάχιστον να νιώσεις έλξη για άλλους ανθρώπους. Εδώ, φιλενάδα φεμινίστρια που γράψε αυτό το άρθρο, θέλω να σου πω ότι έχει σημασία πως ορίζεις το ερωτεύομαι. Αν το ερωτεύομαι σημαίνει φουντώνω σεξουαλικά και έχω σεξουαλικές επιθυμίες, ναι, εννοείται, εννοείται ότι μπορεί να έχουμε σεξουαλικές επιθυμίες για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για πολλούς ανθρώπους. Από το φίλο που μας έλκει ερωτικά, αν είμαστε ομοφιλόφιλες γυναίκες, μπορεί να έχουμε σεξουαλικές επιθυμίες για πολλές άλλες γυναίκες. Αν είμαστε ομοφιλόφιλοι άνδρες, για πολλούς άλλους άνδρες. Αν είμαστε ετεροφιλόφιλες γυναίκες, για πολλούς άλλους άνδρες. Αν είμαστε ετεροφιλόφιλοι άνδρες, για πολλούς άλλες γυναίκες. Ναι, οι σεξουαλικές επιθυμίες είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Είναι μέσα στη φύση. Άλλο το να έχω έλξη ερωτική και άλλο το να ερωτεύομαι. Το να ερωτεύομαι σημαίνει ότι μπαίνω μέσα σε μια διαδικασία και φτιάχνω ένα παραμύθι μέσα στο μυαλό μου, το οποίο είναι πολύ καλά στερεωμένο πάνω στις ορμόνες μου και πάνω στους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου μου, και μπαίνω σε μια φάση δημιουργίας μιας καινούργιας σχέσης, παύλα ζωής ερωτικής, με έναν άνθρωπο. Ο έρωτας, επειδή είναι ο ρομαντικός έρωτας, επειδή είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, δεν είναι στη φύση ο ρομαντικός έρωτας. Ο ρομαντικός έρωτας έχει προκύψει μέσα από την ανθρώπινη ιστορία. Οι πρωτόγονες κοινωνίες ήταν πολυγαμικές, όχι πολυσυντροφικές. Πολυγαμικές. Έκαναν όλοι σεξ με όλους και δεν υπήρχε έννοια της συντροφικότητας. Δεν υπήρχε έννοια του ζευγαριού ή του τριβγαριού ή του τετραριού, όπως λέγεται, λέει τριπλή σχέση και τετραπλή σχέση. Δεν υπήρχαν αυτά στις πρωτόγονες εποχές. Ήρθε η ιστορία, ήρθε ο πολιτισμός, ήρθε η κουλτούρα και δημιούργησε το ρομαντικό έρωτα. Και επειδή ο ρομαντικός έρωτας είναι πολιτισμικό δημιούργημα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να ερωτευτούμε ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους. Μπορούμε να έχουμε έλξη ερωτική για πολλούς ανθρώπους, ναι, αλλά να ερωτευτούμε ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους, όχι, γιατί ακριβώς αυτό το πολιτισμικό κατασκεύασμα του έρωτα έχει κάποιες σταθερές, έχει κάποια περιγραφή αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένη περιγραφή. Και αν το πάρω και ψυχοαναλυτικά, ο έρωτας με βάση την ψυχαναλυτική προσέγγιση είναι η προσπάθεια του παιδιού όταν ενηλικιωθεί να αναβιώσει εκείνο το ξεχωριστό δεσμό που είχε με τη μάνα του κυρίως ή με τον πατέρα του ή με τον φροντιστή του ή με τη φροντίστρια του, ο οποίος ήταν πολύ μοναδικός τις πρώτες μέρες της ζωής του. Τις πρώτες μέρες της ζωής του ένα βρέφος, με βάση την ψυχαναλυτική θεωρία αλλά και με βάση τα ευρήματα της επιστήμης, δεν μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του από τη μάνα του. Νιώθει ότι η μάνα του και αυτό είναι ένα σώμα. Και ο έρωτας με την ψυχοαναλυτική προσέγγιση και ματιά είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να αναβιώσει εκείνο το στοιχείο της μοναδικότητας. Ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί για μένα και εγώ είμαι εκεί για έναν άνθρωπο και είμαι πλήρως ενωμένος με έναν άνθρωπο. Άρα δεν μπορεί, δεν δύναται αυτό το πράγμα να μεταφραστεί σε πολυσυντροφικότητα και να είσαι ερωτευμένος με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Με έναν θα είσαι ερωτευμένος. Μπορεί να είσαι συνδεδεμένος με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Μπορεί να σε καβλώνουν, με συγχωρείτε για την έκφραση, πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα. Μπορεί να γουστάρεις πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Ερωτευμένος όμως του στυλ να σκέφτεσαι έναν άνθρωπο και να φαντασιώνεσαι και να οραματίζεσαι την απόλυτη ευτυχία με εκείνον τον άνθρωπο, που ο έρωτας είναι ο ρομαντικός έρωτας είναι πολιτισμικό κατασκεύασμα, κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό νομίζω και στο άρθρο γράφει: το να είσαι ερωτευμένος με κάποιον δεν σημαίνει ότι είσαι ανίκανος να ερωτευθείς ή τουλάχιστον να νιώσεις έλξη για άλλους ανθρώπους. Το λέει και από μόνη της. Να νιώσεις έλξη. Δεν λέει να ή τουλάχιστον να νιώσεις έλξη. Η μονογαμική μας κουλτούρα βασίζεται στην παραδοχή ότι όταν πρόκειται για την ερωτική αγάπη υπάρχει μια έλλειψη αγάπης. Ότι δεν υπάρχει αρκετή αγάπη να φτάσει για όλους. Ναι, σε αυτό βασίζεται. Και όμως παρατηρούμε ότι δεν το εφαρμόζουμε αυτό στην οικογένεια ή τους φίλους, επειδή απλά δεν είναι η αλήθεια. Είναι μια αυθαίρετη υπόθεση της γράφουσα στο άρθρο, το οποίο είναι μεταφρασμένο σε αυτήν την ιστοσελίδα και το διαβάζω, ότι η μονογαμική κουλτούρα βασίζεται στην παραδοχή ότι όταν πρόκειται για την ερωτική αγάπη υπάρχει μια έλλειψη αγάπης. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι γι' αυτό το λόγο που υπάρχει η μονογαμική μας κουλτούρα. Η μονογαμική μας κουλτούρα υπάρχει γιατί έχει δοκιμαστεί στην πράξη και έχει φανεί ότι είναι πιο λειτουργικό
να συντεριάξεις ερωτικά δύο ανθρώπους παρά 3, 4, 5, 15, 27. Νομίζω δηλαδή. Και έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο θα είναι πιο εύκολα manageable, πιο εύκολα διαχειρίσιμη η κοινωνία. Ναι, το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει αρκετή αγάπη για όλους. Αν μη τι άλλο, υπάρχει μια φθονή αγάπης και αυτή μπορεί ακόμα να πολλαπλασιαστεί. Κάποιες φορές, όσο περισσότερους ανθρώπους έχεις γύρω σου να αγαπάς και να σε αγαπούν, τόσο περισσότερη αγάπη έχεις για τους άλλους στη ζωή σου. Εδώ θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω. Και πάμε στη μητρότητα ή στην πατρότητα. Πόσες φορές δεν έχουμε συζητήσει και συζητάμε ψυχολογικοί κατόπι παράκλησης δική σας, των ανθρώπων που παρακολουθάτε τα βίντεο ή την ψυχοθεραπεία ή τα βιβλία που γράφουμε και λέτε πώς μπορώ να διαχειριστώ το παιδάκι μου το οποίο ζηλεύει που έχει γεννηθεί ένα νέο παιδάκι στην οικογένεια. Και ένα από τα θέματα τα οποία πολύ συχνά τονίζουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να βρίσκουμε χρόνο και ενέργεια να ασχοληθούμε και με το πρώτο παιδί όταν θα γεννηθεί το δεύτερο για να μην ζηλέψει τόσο πολύ. Γιατί εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να δίνει συνεχώς αγάπη σε δύο παιδιά. Κουραστικό. Και μετά σε τρία παιδιά, πολύ κουραστικό. Και μετά σε τέσσερα παιδιά, πολύ κουραστικό. Και όλο και κάποιο θα παραμελήσει. Γιατί μπορεί να γράφει εδώ η γράφουσα ότι η αγάπη δεν υπάρχει, υπάρχει αρκετή αγάπη να φτάσει για όλους. Μα δεν έχει αρκετές ώρες το 24ωρο να φτάσουν να τους αγαπήσουμε όλους. Α, θα αγαπήσουμε δηλαδή. Λοιπόν, μύθος 3. Η πολυσυντροφικότητα είναι για ανθρώπους που απλά θέλουν να πηδιούνται δεξιά και αριστερά και αποφεύγουν το δέσιμο και την οικειότητα. Οι πολυσυντροφικοί είναι άπλιστοι και εγωιστές, έχω ακούσει ανθρώπους να λένε. Θέλουν να έχουν ατελείωτες ποσότητες σεξ ενώ αποφεύγουν την πραγματική οικειότητα. Ενώ αυτό μπορεί να είναι αλήθεια για κάποιους ανθρώπους πολυσυντροφικούς και μονογαμικούς, οι πολυσυντροφικοί τείνουν να συμμετέχουν σε σχέσεις με μεγάλο βαθμό οικειότητας και δέσμευσης. Αυτό πάλι δεν μας το επικυρώνει πουθενά. Δεν το επικυρώνει. Δεν έχει κάποια απόδειξη επιστημονική ότι αυτό το ισχύει. Το ισχυρίζεται. Αλλά μου αρέσει αυτό που λέει ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό και για πολυσυντροφικούς ανθρώπους. Η πολυσυντροφικότητα απαιτεί πολύ εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι ο σύντροφος σας, ότι ο σύντροφος ή η σύντροφή σας θα επικοινωνούν και θα μοιράζονται τι συμβαίνει με τις άλλες τους σχέσεις. Εμπιστοσύνη ότι ο σύντροφός σου θα είναι συμπονετικός και θα σέβεται τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου. Και επίσης θέλει και πολλή ενέργεια αυτός ο πολυσυντροφικός σύντροφος για να τα βγάλει όλα αυτά πέρα και να είναι σωστός πολυσυντροφικός σύντροφος σε πολλούς πολυσυντροφικούς σύντροφους, πολυζαλίστηκα. Μου έχει πολυγαμηθεί ο εγκέφαλος, αν πάω πίσω στο άντε και πολυγαμήσου. Η πολυσυντροφικότητα επίσης βασίζεται στο να θέτεις σαφή όρια. Το να ονομάζεις τη σχέση σου πολυσυντροφική δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εντάξει με οτιδήποτε ο σύντροφος σου θέλει να κάνει. Εσύ βάζεις τα όρια. Με τι είσαι εντάξει και με τι δεν είσαι. Το να διαπραγματεύεσαι πώς θες τη σχέση σου να είναι και ποιες είναι οι ανάγκες σου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος του να είσαι πολυσυντροφικός. Και μπορεί να χρησιμεύσει το να ενισχύσει τον υπάρχοντα δεσμό σου με ένα σύντροφο. Η ενοχοποίηση σου ως τσούλα, γιατί μιλάει για γυναίκες μου και για άνδρες, είναι δυστυχώς ένα αναμενόμενο μέρος πολιτισμικών συμπεριφορών ενάντια στην πολυσυντροφικότητα. Η ιδέα ότι πρέπει να είσαι και να θέλεις να είσαι σεξουαλικά ενεργός με ένα άτομο έχει οδηγήσει σε πολλή ντροπή και θλίψη γύρω από τις επιθυμίες μας. Το να είσαι πολυσυντροφικός συχνά σημαίνει να είσαι σεξουαλικά ενεργός με πολλούς ανθρώπους. Αλλά όταν αυτό γίνεται, αυτό ιδανικά συμβαίνει με έναν τρόπο που εκτιμά την επικοινωνία, καθώς και τη συνένεση γύρω από τις συναισθηματικές και σεξουαλικές επιθυμίες, ενώ επίσης σέβεται τα όρια. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το γράφει θεωρητικά. Πώς το επιτυχάνεις όμως αυτό το πράγμα? Πώς μπορείς ρε παιδί μου να κάνεις σεξ με πολλούς ανθρώπους και αυτό να γίνεται ιδανικά, για να γράφει ιδανικά, σημαίνει ότι και στην πολυσυντροφικότητα δεν συμβαίνει πάντοτε ιδανικά. Να πάω να κάνω σεξ και με άλλους 2-3 ανθρώπους και αυτό να γίνει με έναν τρόπο που να εκτιμά την επικοινωνία καθώς και τη συνένεση. Μου ακούγεται πολύ κουραστικό όλο αυτό εμένα. Δεν το κατακρίνω, κουραστικό το βρίσκω. Μύθος 4. Η πολυσυντροφικότητα είναι για ανθρώπους που δεν ζηλεύουν. Οι άνθρωποι στις πολυσυντροφικές σχέσεις έχουν την εμπειρία της ζήλιας. Μερικές φορές αρκετά συχνά. Ενδιαφέρον. Αλλά αντί να αποφύγουν τα αισθήματα της ζήλιας, οι πολυσυντροφικοί, ακριβώς όπως και όλοι οι άνθρωποι σε υγιείς σχέσεις, αν έχουν μια υγιή πολυσυντροφική σχέση, εννοείται κόρη, οθούνται να αντιμετωπίζουν τη ζήλια κατά μέτωπο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις ότι είναι εντάξει να αισθάνεσαι ζήλια.
Δεν υπάρχει τίποτα ντροπιαστικό σε αυτό. Είναι απλά ένα συνέστημα. Χαίρομαι με αυτό. Άρα είναι εντάξει να νιώθω ζήλια ότι ο πολυσυντροφικός μου σύντροφος έχει γνωρίσει μια καινούρια πολυσυντροφική σύντροφο και πλέον εγώ δεν είμαι το νόβελτι. Έχω χάσει την. Δεν είμαι πλέον το καινούριο. Έχει χαθεί ο ενθουσιασμός, το excitement. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι θα κάνεις με αυτό το συνέστημα και πώς φτάνεις στο να το κατανοήσεις και να το διαχειριστείς. Υπάρχουν στρατηγικές για να επιβιώσεις και ακόμα να δουλέψεις στο πώς να ξεμάθεις τη ζήλη. Αυτές μπορούν συχνά να εφαρμοστούν και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Με αυτόν τον τρόπο το να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα της ζήλιας μπορεί να χρησιμεύσει για να μας κάνει πιο δυνατούς ανθρώπους, ενισχύοντας τη χαρακτηροδομή μας, την εσωτερική μας ασφάλεια και τις σχέσεις μας επίσης. Εγώ από την άλλη ρε παιδιά που θεωρώ τη ζήλια ένα φυσιολογικό ένστικτο που μας λέει ότι κάτι πάει χ, μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Μύθος 5. Η πολυσυντροφικότητα είναι για φωτισμένους ανθρώπους. Αυτό μου αρέσει. Ενώ υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις εναντίον των πολυσυντροφικών, μπορεί επίσης να υπάρξει μια ξυδανίκευση της πολυσυντροφικότητας, βλέποντας την ως τον αληθινά εξελιγμένο τρόπο για να ζεις. Α, μέχρι τώρα διαβάζαμε την εξτανίκευση. Η αλήθεια είναι ότι οι πολυσυντροφικοί άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Οι άνθρωποι πληγώνουν ένας τον άλλο στην πολυσυντροφικότητα, ακριβώς όπως κάνουν και στη μονογαμία. Οι πολυσυντροφικές σχέσεις μπορούν να καταρρεύσουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η πολυσυντροφικότητα έρχεται με το δικό της σύνολο των προκλήσεων, που απαιτούν μια διαδικασία για να ξεσυνηθίσεις και να αμφισβητήσεις την πολιτιστική μας προσαρμογή γύρω από την αγάπη και τις σχέσεις. Άρα για να μπορέσει κάποιος να είναι πολυσυντροφικός, πρέπει να του γίνει μια άλλη πλήση εγκεφάλου από αυτή που του έχει γίνει ήδη από την κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία του έχει κάνει ήδη πλήση εγκεφάλου ότι το καλό παιδί πάει μόνο με μια γυναίκα, η καλή κοπέλα πάει μόνο με έναν άντρα. Πρέπει να του γίνει νέα πλήση εγκεφάλου ότι είναι καλό να πηγαίνουμε, να έχουμε πολλούς συντρόφους και να είμαστε πολυάμορους, πολυσυντροφικοί για να προσαρμοστούμε. Εμένα όλο αυτό είναι πολύ κουραστικά. Αλήθειες. Αλήθεια 1. Είσαι ήδη ολοκληρωμένος. Πολύ συχνά η πολιτιστική κατανόηση γύρω από τη μονογαμία στηρίζεται στην υπόθεση ότι δεν είσαι αρκετός, ότι θα πρέπει να έχεις ένα άλλο πρόσωπο, το άλλο σου μισό για να σε συμπληρώνει. Αλλά δεν χρειάζεται να ψάξεις για κάποιον με τον οποίο μπορείς να ολοκληρωθείς, μετατρεπόμενος σε αυτή την ενότητα των δύο ατόμων που όλα τα περιλαμβάνει, κλείνοντας και στρεφόμενος προς τα μέσα. Είσαι ήδη ολοκληρωμένος. Το να μπεις στην πολυσυντροφικότητα απαιτεί να βλέπεις τον εαυτό σου σε ένα ήδη υπάρχον όλον, στραμμένο προς τα έξω και ανοιχτό. Συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε ήδη ολοκληρωμένοι. Τώρα, ένας που είναι ήδη ολοκληρωμένος, αν επιλέξει την πολυσυντροφικότητα, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν έχω πείρα προσωπική και επειδή δεν έχω και επιθυμία να έχω πείρα προσωπική, νομίζω δεν θα έχω. Δεν έχω όρεξη να κάνω πράγματα που δεν τα έχω φανταστεί, δεν τα έχω φαντασιωθεί. Δηλαδή κάτι άμα το επιθυμίσω να το κάνω ρε παιδί μου να μου φύγει. Εγώ επιθυμίζω γιατί να το κάνω. Όμως, μου φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότερη δουλειά το να μπει στην πολυσυντροφικότητα παρά το να μπει στη συντροφικότητα και σίγουρα η λιγότερη δουλειά είναι να μην μπει σε καθόλου συντροφικότητα, είναι το πιο ξεκούραστο. Αλήθεια νούμερο 2. Δίνεις αξία σε όλες σου τις σχέσεις. Πόσες φορές έχεις χάσει την επαφή με τους φίλους όταν αρχίζεις να βγαίνεις με κάποιον? Ίσως το έχεις παρατηρήσει σε φίλους. Αρχίζουν να βγαίνουν με κάποιον και πολύ σύντομα δεν τους βλέπεις πια. Ή όταν τους βλέπεις φέρνουν πάντα τον σύντροφό τους. Μας έμαθαν να δίνουμε προτεραιότητα στις ερωτικές σχέσεις μας έναντι όλων των άλλων σχέσεων. Και τι είναι να υπάρχει μια αυστηρή διάκριση μεταξύ των δύο. Μερικές φορές η μονογαμία μπορεί να κάνει κλειστούς τους ανθρώπους λόγω του τρόπου που οι παράμετροι όλων των αλλοσχέσεων ορίζονται. Οι σχέσεις που δεν είναι ερωτικές αναφέρονται ως λιγότερο σημαντικές από τις ερωτικές. Στην πολυσυντροφικότητα, η διάκριση μιας νέας σχέσης μπορεί να είναι θολή και λιγότερο καθορισμένη, αφήνοντας περισσότερο χώρο για να καλλιεργήσει νέες φιλίες. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Επειδή έχουμε πολλούς συντρόφους, έχουμε και χρόνο για φιλίες, από πότε θα τους προλάβουμε όλους, ρε παιδιά! Πότε θα προλάβουμε και όλους μας τους συντρόφους και όλους μας τους φίλους? Δεν τα καταλαβαίνω εγώ τούτα. Ένας άλλος τρόπος που η πολυσυντροφικότητα μας οδηγεί στην εκτίμηση του συνόλου των σχέσεων μας είναι με το να αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον χρόνο. Στη μονογαμία, επειδή το σεξ είναι μόνο με ένα άτομο, έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε το σεξ ως νόμισμα. Το σεξ είναι ο τρόπος να δείξουμε ότι δίνουμε αξία, να διαφοροποιήσουμε μια σχέση από τις υπόλοιπες. Αλλά στην πολυσυντροφικότητα, επειδή μπορείς να συμμετέχεις σε σεξουαλικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους, διακρίνεις τις σχέσεις και δείχνεις πώς τις εκτιμάς με τη χρήση του χρόνου αντί του σεξ. Το καταλαβαίνω εγώ τούτο. Όσο περισσότερο χρόνο περνάς με κάποιον, τόση περισσότερη αξία δίνεις σε αυτή τη σχέση.
Ο χρόνος είναι ένας παράγοντας και σε πλατωνικές σχέσεις επίσης, και επειδή οι πολυσυντροφικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μια διαφορετική αίσθηση του πώς να διαθέσουν τον χρόνο, έρχονται συχνά να αναγνωρίσουν ότι πρέπει να μοιραστούν την εκτίμηση και τη στοργή με τους φίλους και τους εραστές ισότιμα. Δηλαδή, ένας που έχει πολλούς συντρόφους και πολλούς εραστές θα έχει περισσότερο χρόνο για να έχει και πολλούς φίλους ή λιγότερο χρόνο, δεν ξέρω. Αλήθεια 3. Οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι ανταγωνιστές σου. Όταν βλέπουμε την αγάπη ως κάτι σπάνιο, μαθαίνουμε να βλέπουμε τους άλλους έξω από τη σχέση μας ως δυνητικούς ανταγωνιστές. Συχνά πρόκειται για άτομα του ίδιου φίλου με εμάς. Οι γυναίκες ιδιαίτερα προδιατίθενται από τον πολιτισμό μας για να βλέπουν τις άλλες γυναίκες ως ανταγωνίστριες τους. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε τους άλλους με αυτόν τον τρόπο. Ρε παιδιά, συγγνώμη, και εγώ που επιλέγω να είμαι μονογαμική κάθε φορά που συνδέομαι, δεν βλέπω τις άλλες γυναίκες ως ανταγωνίστριες. Μήπως είμαι πολυσυντροφική και δεν το ξέρω. Στην πολυσυντροφικότητα υπάρχει ιδανικά μια ελευθερία από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Ιδανικά. Είδατε, το ιδανικά το λέει. Ιδανικά. Μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει, ειδικά στην αρχή, αλλά όταν εξασκηθείς το να βλέπεις ως ανθρώπινα όντα τους ανθρώπους που ενδιαφέρουν τον σύντροφο σου, βλέποντας τους ως συμμάχους και όχι αντιπάλους, απελευθερώνεσαι από την υποχρέωση να είσαι αμυντικός και μπορείς να δεις οποιοδήποτε γύρω σου με ένα διαφορετικό φως. Το να βλέπεις αυτές του ιδίου φίλου ως πιθανούς εχθρούς είναι επίσης πολιτικά επιζήμιο. Επιθυμίζουμε ότι η κοπέλα είναι φεμινίστρια, γι' αυτό μιλάει για το πολιτικά επιζήμιο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των γυναικών που τροφοδοτείται από την πατριαρχική πολιτιστική προετοιμασία μας είναι εξαιρετικά επιβλαβής για τον αγώνα μας για την ισότητα των φύλων. Καλά, ρε παιδιά, και οι άντρες δεν έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Δηλαδή, ένας άντρας που η γυναίκα του είναι πολυσυντροφική και με άλλους άντρες δεν μπορεί να ανταγωνίζει τους άλλους άντρες. Όταν δουλεύουμε για να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας από το να βλέπουν άλλες γυναίκες ως ανταγωνίστριες, τις εαυτές μας, λέει, έτσι και εγώ, τις εαυτές μας. Όταν δουλεύουμε για να απελευθερώσουμε τις εαυτές μας, γράφει, και τους γύρω μας από το να βλέπουν άλλες γυναίκες ως ανταγωνίστριες, εργαζόμαστε για την ενίσχυση του φεμινιστικού κινήματος. Αλήθεια 4. Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις. Κανείς δεν θα έπρεπε να αισθανεθεί ότι οθείται στην πολυσυντροφικότητα από ένα σύντροφο ή από τους γύρω του. Ή από τους γύρω τους. Αυτή η επιλογή πρέπει να είναι πάντα εντελώς δική σου. Δυστυχώς δεν έχουμε συνήθως μοντέλα στη ζωή μας για την οικοδόμηση ανοιχτών πολυσυντροφικών σχέσεων εμπιστοσύνης, επομένως μπορεί να πάρει χρόνο και δουλειά για να καταλάβεις πώς θέλεις η σχέση σου να μοιάζει. Πολλοί άνθρωποι συναντιούνται για να υποστηρίξουν άλλους πολυσυντροφικούς, οπότε ψάξεις την περιοχή σου για πολυσυντροφικές ομάδες ή ξεκίνα τη δική σου. Και κοίταξε για το απίθανο βιβλίο των Ντόση Ίστον και Τζάνετ Χάρτι, «Η ηθική τσούλα. Ένας πρακτικός οδηγός για πολυσυντροφικότητα, ανοιχτές σχέσεις και άλλες περιπέτειες». Υπάρχει στο Amazon, λέει, αυτό το βιβλίο. Τι τίτλο έχει? «The Ethical Slut», λέει. «A Practical Guide to Polyamory, Open Relationships and Other Adventures». Okay. Εν τέλει, οι ερωτήσεις για να ρωτήσεις τον εαυτό σου είναι οι εξής. Τι πραγματικά θέλεις από μια σχέση? Τι αξία δίνεις στη σύνδεση με τους άλλους? Τι είδους σχέση θα σου επιτρέψει να αναπτυχθείς? Οι ανάγκες και οι επιθυμίες σου μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το χρόνο, το πλαίσιο και τις εμπειρίες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι νιώθεις ανοιχτός σε νέες εμπειρίες, ότι είσαι σε θέση να αναπτυχθείς με τους άλλους και μέσω του εαυτού σου και ότι νιώθεις ότι μπορείς να εξερευνήσεις. Και ό,τι νιώθεις ότι μπορείς να εξερευνήσεις. Λοιπόν, φιλενάδα που μου το έχει στείλει, από ό,τι βλέπεις το διάβασα. Δεν το σνόμπαρα. Το βρήκα στο Messenger. Βέβαια, για να βρω ένα μήνυμα στο Messenger που έπρεπε και μια εβδομάδα, γιατί έχω πολλά messengers και πολλά μηνύματα πάνε στα άλλα επειδή δεν είμαι φίλη με όλους. Το βρήκα, το διάβασα, διάβασα και το άρθρο που μου είπες, το σχολίαζα λιγάκι καθώς το διάβαζα εδώ πέρα και τώρα θα σου πω την άποψή μου. Καταρχάς, δεν σε κρίνω και δεν σε κατακρίνω για την επιλογή που έχεις κάνει να είσαι σε πολυσυντροφική σχέση. Δικαιούσε. Την τελευταία φορά που έλεγξα είναι ποινικό αδίκημα η πολυγαμία, δηλαδή ένας άνδρας να μαντευτεί πολλές γυναίκες ή μια γυναίκα να μαντευτεί πολλούς άνδρες, ή τέλος πάντων ένας άνθρωπος να έχει περισσότερους από ένα γάμος. Όμως η πολυσυντροφικότητα δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εντάξει. Γιατί συνήθως Έλληνες είναι παντού. Στα ελληνικά κάνουμε το βίντεο, μιλάμε για την Ελλάδα και την Κύπρο. Εντάξει, σε κάποιες χώρες μουσουλμανικές ίσως, δεν γνωρίζω, η πολυγαμία να είναι νόμιμη. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Εσείς όσοι παρακολουθάτε από εδώ που έχετε γνώσεις
νομικών και γνώσης διεθνούς δικαίου, μπορείτε να γράψετε αν σε κάποιες χώρες η πολυγαμία είναι νόμιμη ή όχι. Η πολυσυντροφικότητα δεν είναι το ίδιο με την πολυγαμία, γιατί η πολυγαμία συνήθως είναι ένας άντρας να παντρεύεται πολλές γυναίκες. Συνήθως. Λοιπόν, έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις αυτή την επιλογή. Αυτό που με προβληματίζει στην περίπτωσή σου είναι ότι είναι κάτι που σου το έχει ζητήσει ένας νέος σύντροφος που είχες πριν 5 χρόνια και ότι αυτός έχει μοιήσει στον πολυσυντροφικό τρόπο ζωής. Ότι δηλαδή δεν ήταν κάτι που είχες εσύ σκεφτεί, δεν ήταν κάτι που είχες εσύ ψάξει ή που είχες εσύ την επιθυμία να το κάνεις, αλλά ότι ο σύντροφος σου το είπε. Αν ο σύντροφος σου το είπε, σου το πρότεινε και εσύ το διάλεξες ελεύθερα και γουστάρεις αυτό που κάνεις και είσαι καλά με αυτό, με γεια σου, με χαρά σου, γούστο σου και καπέλο σου. Διάβασα λιγάκι, είπα πρωτού κάνω αυτό το βίντεο, διάβασα κάποια άρθρα ψυχολογίας, κάποιες απόψεις ψυχολόγων Αμερικανών σε σχέση με την πολυσυντροφικότητα, η οποία είναι αρκετά της μόδας στην Αμερική, και λέει μάλιστα μια μελέτη έχει δείξει, στατιστική μελέτη, ότι το 1 πέμπτο των Αμερικανών, το 20-21% από τους Αμερικανούς, σε κάποια φάση της ζωής τους λέει υπήρξαν σε πολυσυντροφική κατάσταση. Όχι απάντησαν τον σύντροφό τους, αλλά ήταν σε σχέση με ένα ή δύο πρόσωπα και με την πολυσυντροφικότητα της όπως έχει οριστεί. Έλεγαν αυτά τα άρθρα που διάβασα ότι υπάρχει ότι συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να έχεις ένα ζευγάρι το οποίο να έχει ξεκινήσει ως μονογαμικό ζευγάρι και ο ένας από τους δύο να θέλει να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητα του, είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα, και να θέλει παράλληλα να έχει και τα ωφέλη μια σταθερή σχέση, ενός γάμου για παράδειγμα, που για παράδειγμα μια γυναίκα μπορεί να είναι παντρεμένη με έναν άνδρα, ο οποίος να είναι στοργικός, να είναι καλός πατέρας, να είναι καλός οικογενειάρχης, να είναι κουβαλητής, να υπάρχει μια συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια μέσα στο σπίτι, και να μην θέλει η κοπέλα να χαλάσει αυτά τα καλά που έχει. Να θέλει όμως να εξερευνήσει την πολυσυντροφικότητα της και σεξουαλικά να αναπτυχθεί και να αγαπήσει και άλλους ανθρώπους και να πει στον σύντροφό της, αγάπη μου, θέλω να είμαστε μαζί, όμως είμαι σε μια φάση στη ζωή μου που έχω δει ότι μου βγαίνει η πολυσυντροφικότητα και πάμε μαζί σε μια ομάδα, ξέρω εγώ από αυτές τις που γράφηκε στο άρθρο, να μελετήσουμε, να δούμε και να γίνουμε πολυσυντροφικοί. Και έχει λέει συντρόφους οι οποίοι δέχονται να γίνουν πολυσυντροφικοί για να μην χάσουν τον σύντροφό τους. Εκείνα τα πρόσωπα, λέει, ταλαιπωρούν, γιατί προφανώς δεν πηγαίνουν με ελεύθερη βούληση. Ακολουθούν την επιθυμία του άλλου. Και δεν του λένε, για παράδειγμα, αντε και πολυγαμίσου και εγώ είμαι μονογαμικός, πά μαζί του. Ίσως as people pleasers, ίσως sun people pleasers. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις κάνει με αυτό το σκεπτικό, ανησυχώ για σένα. Αν το έχεις κάνει όμως ξεκάθαρα γιατί γουστάρεις, και γιατί σε εκφράζει αυτό το πράγμα και γιατί βρίσκεις τον εαυτό σου να ολοκληρώνεται και να νιώθει καλά σε αυτό το διακανονισμό, ενήλικας γυναίκα είσαι, δικαιούσε. Με γεια σου, με χαρά σου, ούστο σου και καπέλο σου. Ένα άλλο από τα αρνητικά που μπορεί να έχει η πολυσυντροφικότητα που επισημαίνουν οι ψυχολόγοι είναι στο θέμα της διαχείρισης των παιδιών. Ότι σε τέτοιες πολυσυντροφικές σχέσεις υπάρχουν παιδιά. Και τα παιδιά, λέει, μπορεί να είναι overwhelmed, να ταλαιπωρούνται τα παιδιά επειδή έχουν πολλούς ενήλικες στη ζωή τους που τους κουμαντάρουν. Απ' τη μια, λέει, μπορεί να υπάρχει το πρακτικό, το ωφέλιμο, ότι αν ένα ζευγάρι που έχει παιδιά είναι σε πολυσυντροφική σχέση και με άλλους 2-3 ανθρώπους, θα έχει και άλλους 2-3 ανθρώπους να γνιάζονται για αυτά τα παιδιά, θα έχει και άλλους 2-3 ανθρώπους να φροντίζουν αυτά τα παιδιά, να τα κάνουν babysitting κτλ. Υπάρχει και το αρνητικό, ότι τα παιδιά αυτού του ζευγαριού θα έχουν 4-5 ενήλικες να τους αστυνομεύουν. Θα είμαι ειλικρινής, θα πω ότι διάβασα ότι οι μελέτες δείχνουν ότι παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε πολυσυντροφικές οικογένειες ότι δεν έχουν παρατηρηθεί να έχουν περισσότερα ψυχολογικά θέματα από παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες που είναι μονογαμικές. Έτσι λένε οι μελέτες. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι... Τι να πω, δηλαδή αυτό που αφισβητεί το άρθρο, και το άρθρο αναφέρεται στην ετεροκανονικότητα και λέει ότι τώρα έχουμε αφισβητήσει την ετεροκανονικότητα και έχουμε βάλει στο λεξιλόγιο μας και την ομοφιλοφιλία και την κοινότητα, την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και έχουμε αποδεχθεί ότι δεν υπάρχουν μόνο ομοφιλοφιλικές σχέσεις, μόνο ετεροκανονικές σχέσεις, δηλαδή άνδρα straight με γυναίκα straight, υπάρχουν και άλλο μορφό σχέσεις. Και το έχουμε αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Ξέρουμε όμως
ότι αυτό αφορά περίπου το 10% του πληθυσμού. Αν πάρουμε τη μελέτη αυτή την οποία έχω αναφέρει, την στατιστική που έγινε στην Αμερική, και έχει σημασία ότι έγινε στην Αμερική, γιατί η Αμερική γενικώς σαν κοινωνία, και ειδικά κάποιες πολιτείες, είναι πολύ πιο εξελιγμένες από ότι κάποιες άλλες περιοχές του πλανήτη. Εκεί μιλάει για ένα 20%. 20% πάλι το οποίο, όχι 10% όπως είναι η ομοφυλοφιλία, ένα 20% που σε κάποια φάση της ζωής τους, λέει, όχι όλη τους τη ζωή είναι πολύ συντροφική. Μπορεί να πέρασα μια φάση, ξέρω εγώ, στο κολέγιο, μια φάση όταν ήταν με ένα σύντροφο που ήταν πολύ συντροφικότητα. Πάλι, ας το πάρουμε αυτό το ψηλό ποσοστό του 20% που ξαναλέω ότι δεν αναφέρεται σε όλη τη ζωή των ανθρώπων και δεν αποτελεί σεξουαλικό προσανατολισμό ή πολυσυντροφικότητα. Το έχω διαβάσει αυτό. Δεν αποτελεί σεξουαλικό προσανατολισμό. Είναι στάση ζωής την οποία κάποιος μπορεί να έχει για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εφόσον στην Αμερική, που είναι εξαιρετικά μοντέρνα η Αμερική, ειδικά κάποιες πολιτείες, αφού ακόμη και εκεί μόνο ένα 20% έχει δοκιμάσει την πολυσυντροφικότητα, άρα μιλάμε για πολύ μικρότερο ποσοστό από το υπόλοιπο 80% που ορκίζεται στη μονογαμικότητα. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι διάκριση εκ μέρους μας εδώ στο κανάλι το να μιλάμε για τη μονογαμικότητα και να τη θεωρούμε ότι είναι το επικρατές κοινωνικό μοντέλο, γιατί σαφώς είναι το επικρατές κοινωνικό μοντέλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων έχουν μέσα στο μυαλό τους ως ιδανική τη μονογαμικότητα. Ξαναλέω, δεν σε απορρίπτουμε που είσαι πολυσυντροφική. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι πολυσυντροφικοί. Αυτό στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή ως ψυχολόγος, είναι ότι κάποια ζευγάρια τα οποία πειραματίζονται με το swinging, που το swinging δεν είναι πολυσυντροφικότητα, είναι άλλου είδους πράγμα, δηλαδή με τις ανταλλαγές συντρόφων, έχουν καταλήξει κάποια τέτοια ζευγάρια στο γραφείο με αρκετά τραυματικές εμπειρίες. Γιατί θέλει μεγάλο άνοιγμα σκέψης και μυαλού να μπορείς να δεις τον σύντροφο σου να έχει ερωτική επαφή με έναν άλλον άνθρωπο και συνέχεις με κάποιον άλλον που δεν είναι ο σύντροφός σου. Αλλά αυτό δεν είναι η πολυσυντροφικότητα. Δεν έχω να πω ότι δεν την κατέχω την πολυσυντροφικότητα. Ίσως να είναι μία επιλογή ζωής για το μέλλον. Από τη στιγμή που ο καθένας μπορεί να επιλέξει τι είδους σχέση και τι είδους έρωτα θέλει στη ζωή του, δικαιούμαστε να είμαστε μονογαμικοί. Θα μας αφήσετε να είμαστε μονογαμικοί όσοι είμαστε. Θα επιτραπεί να είμαστε μονογαμικοί. Αυτό το άνοιγμα με το να δίνουμε αγάπη σε πολλούς ανθρώπους, εγώ το δέχομαι σε φιλικό επίπεδο και ανθρώπινο επίπεδο και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Τώρα, η πολυσυντροφικότητα είναι δύσκολο πράγμα, έτσι όπως την περιγράφετε και εσείς οι ίδιοι, μέσα από το άρθρο που έχω διαβάσει. Θέλει γερά νεύρα, θέλει πολύ χρόνο, πολύ αντοχή, θέλει να είσαι Duracell και σωματικά και ψυχικά να είσαι Duracell. Μου φαίνεται ότι είναι αρκετά συγχυστικό, μπορεί να σε συγχύσει, μπορεί να σε μπερδέψει, αλλά άμα τα καταφέρετε ρε παιδιά, γιατί όχι, δεν έχει πρόβλημα. Απλώς εκεί πάλι και στην πολυσυντροφικότητα, έτσι όπως την περιγράφετε, υπάρχουν κανόνες. Ότι ξέρει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου ότι έχει μπει και άλλο πρόσωπο στην ομάδα. Ότι λένε τα πάντα, μοιράζουν τα πάντα ένας με τον άλλον. Και όπως γράφει μέσα στο άρθρο, εάν κάποιος που είναι σε πολυσυντροφική σχέση επιλέξει να κρατήσει κρυφό κάτι που κάνει με έναν από τους πολυσυντρόφους, τότε πάλι αποτελεί απιστία. Άρα και εκεί υπάρχουν κανόνες. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Άρα, είναι δύο άνθρωποι μαζί και θέλουν να είναι μονογαμικοί, εξηγούνται από την αρχή και λογαριάζονται. Θέλουν να είναι πολυσυντροφικοί, εξηγούνται από την αρχή και λογαριάζονται. Σημασία έχει να είμαστε καλά και να είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε και να μην κοροϊδεύουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Άρα οι λέξεις κλειδί που έχω πάρει από αυτά τα διαβάσματα που μου έχει στείλει είναι η επικοινωνία, η εντιμότητα και η ελεύθερη επιλογή. Την αγάπη μου να έχετε όλοι και δικαιούστε να είστε πολυσυντροφικοί αν το επιλέγετε ελεύθερα, δικαιούστε να είστε μονογαμικοί αν το επιλέγετε ελεύθερα και δεν είναι ντροπή να είναι κάποιος μονογαμικός και δεν είναι ντροπή να είναι κάποιος πολυσυντροφικός. Το δεχόμαστε. Υπάρχει. Η ζωή συμβαίνει. Υπάρχει. Αλλά ξανατονίζω ότι δεν το κατέχω το θέμα, δεν έχω προσωπική πείρα, δεν επιθυμώ κιόλας να έχω προσωπική πείρα. Δικαιούμαι, δεν είναι. Δικαιούμαι να μην επιθυμώ. Γιατί μου έχει ερωτηθεί στο παρελθόν, στην προσωπική μου ζωή, δεν θα ήθελες να δοκιμάσεις αυτό το πράγμα. Και λέω, όχι, όχι, δεν το είχα ποτέ στο μυαλό. Για μένα ο έρωτας, για μένα προσωπικά ο έρωτας είναι κάτι το οποίο είναι για δύο ανθρώπους, όσο κρατήσει. Και αν συμβεί. Έτσι το νιώθω εγώ. Δικαίωμά μου. Αν κάποιος το νιώθει για 3, για 4, για 5, πάλι δικαίωμά του.
Και το βασικότερο μήνυμα που θέλω να στείλω μέσα από αυτό το βίντεο και μέσα από αυτό το ανάγνωσμα είναι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικοινωνούμε στον σύντροφο μας ή στους συντρόφους μας, αν είμαστε πολυσυντροφικοί, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας και να είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε και να βάζουμε τα όρια μας, τα δικά μας, όχι των άλλων. Να μην ακολουθούμε αυτά θέλω των άλλων, τα δικά μας θέλω. Και το ακόμη σημαντικότερο, ότι ο άνθρωπος δεν περιμένει από μία σχέση μονογαμική ή από πολλές σχέσεις πολυσυντροφικές να είναι ευτυχισμένος, καταφέρνει από μόνος του να είναι ευτυχισμένος με ψυχοεκπαίδευση και πολλή προσπάθεια. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ, κοσμιότητα παρακαλώ στα σχόλια.